στο Σαντανεβιέ. Αποκλείστον ότι είμαι σε μια οικογένεια, οπότε χαιρετώ συγγενείς πλέον, να το πω. Καλησπέρα λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ και με τιμά η πρόσκληση της ΔΕΠ, μιας πολύ δυνατικής οργάνωσης και ένωσης πολύ δυνατά μηνύματα, αλλά και της Ένωσης Γυναικών Πάντρας, δυναμική οργάνωση και αυτά, αυτή η οποία έχει παρακαταθήκη. Άρα εκεί που υπάρχει παρακαταθήκη και ισχυρά μηνύματα, εμείς ερχόμαστε απλά να συμπληρώσουμε τις δράσεις. Να τις ενδυναμώσουμε, να εντοπίσουμε το τι λείπει και βέβαια κεντρικά, πάντα πολιτικά, να μπορέσουμε να προτείνουμε τη συνέχεια πολιτικών που κάποιες συνέχειες χάραξαν πολύ νωρίτερα από εμάς. Και μάλιστα σε πείσμα των τότε καιρών. Ερχόμαστε όμως εδώ σήμερα να μην μιλήσουμε μόνο για το κομμάτι το έμφυλο γυναίκα-άντρας, να μιλήσουμε για άξιους ανθρώπους. Γιατί πάνω απ' όλα, όταν μιλάμε για τη διεκδίκηση θέσεων, αλλά για τη διεκδίκηση ιεραρχικά, θα έλεγα πιο υψηλών διεκδικήσεων, πάντα μιλάμε για την αξιοσύνη. Γιατί εμείς, κύριοι εδώ πέρα που έχετε έρθει σήμερα και σε μεγάλο αριθμό, όταν μιλάμε για τα ζητήματα ισότητας, μην νομίζουμε ότι θέλουμε χάρη. Θέλουμε αντιθέτως μια ίση ευκαιρία, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο θα άξιζε σε οποιοδήποτε άξιο άνθρωπο. Αυτό να ξέρετε ότι είναι και η βασική θέση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Συγγνώμη, θέση όμως και του ίδιου του Προέδρου. Και διάφορο σπράγιο, ο οποίος συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες για να μπορούμε να διεκδικούμε σε δεύτερο χρόνο την ψήφο γυναίκες και άντρες μέσα σε ένα δύσκολο συγκείμενο. Σε αυτό ακριβώς το συγκείμενο, σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, γίνεται και η κουβέντα για τις ευρωεκλογές. Θα ήθελα να αφήσω όμως προς το τέλος της σημερινής μας παράθεση απόψεων, καθώς υπάρχει ένα κέριο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς είναι και βασανιστικά επίκαιρο. Όλο το κομμάτι της ανδρογενειακής βίας, αλλά και η βία η οποία βλέπονται ότι αντανακλάται στη βία ανηλίκων, θα συζητήσουμε για αυτή κάποια άλλη μέρα, καθώς πρότυπα συμπεριφορών βλέπονται ότι δυστυχώς αποκτώνται και αντανακλώνται στη συμπεριφορά των όλων παιδιών. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο θα βλέπουμε συνεχώς να αυξάνεται, να διεγείρει πάθη και συνάμα να διεγείρει συμπεριφορές οι οποίες σίγουρα θέλουν να είναι σε αντιμετώπιση. Μου επιτρέπουν λοιπόν ο βουλευτής, τα άξια μέλη της αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων, τοπικών οργανώσεων και προέδρου τη εταιρεία και εδώ πέρα. Και συνάμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει με την παρουσία του και την παρακαταθήκη του τα ισχυρά δείγματα αλλά και τα μηνύματα, καθώς και όλοι εσείς, που σήμερα, μια δύσκολη μέρα, δύσκολη για μένα, σας διαβεβαιώ, καθώς έχω νομοσχέδιο στη Βουλή και βέβαια πάρα πολλές υποχρεώσεις, αλλά ήθελα να είμαι κοντά σας, αποφάσισαν ίσως να έρθουν εδώ, ενώ θα είχαν την επιλογή και τις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη των Πατρών.